μαλακώνει την ψυχή μας, τη θωρακίζει πνευματικά από τη σκληρότητα του κόσμου. Όταν πάλι θα βγούμε μόνοι μας στον δρόμο της ζωής, ο Χριστός είναι αυτός που θα μας προστατεύσει από τους κινδύνους που μας αχρηστεύουν, όπως είναι οι άσχημες παρέες, τα ναρκωτικά, ο αλκοολισμός και γενικά τα δίκτυα της αμαρτίας. Αισθανόμαστε χαρά γιατί μπορούμε να μεταμορφώσουμε σε αφορμή ευλογίας τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε. Αισθανόμαστε χαρά γιατί δεν λυπόμαστε από τη φανέρωση των αδυναμιών μας, αλλά ευγνωμονούμε τον Θεό γιατί μπορούμε δημιουργικά να τις υπερβούμε. Αισθανόμαστε χαρά γιατί σε έναν κόσμο που μας θεωρεί απρόσωπο μέλη ενός συνόλου, υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπά με έναν τρόπο μοναδικό και ξεχωριστό. Αισθανόμαστε χαρά γιατί σε έναν κόσμο που δίνει δύσκολα δεύτερες ευκαιρίες, υπάρχει ένας Θεός που είναι διατεθειμένος να μας δώσει πολλές ευκαιρίες. Αισθανόμαστε χαρά γιατί σε έναν κόσμο που δεν μας καταλαβαίνει, υπάρχει ένας Θεός που μας κατανοεί απόλυτα. Ευτυχώς που υπάρχει και εκείνος. Ναι. Που έρχομαι στο καθηγητικό. Περνάμε πολύ ωραία όλες μαζί, συνεργαζόμαστε, μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Περνάμε πολύ ευχαριστώ το μάθημά μας. Ξεκινάμε το μάθημα με την προσευχούλα μας. Συνεχίζουμε με τους βίους των Αγίων που κάθε φορά θα μας πει για κάποιον διαφορετικό. Τραγουδάμε, κάνουμε χειροτεχνίες. Διερχόμενο εδώ ήταν μια ξέχαστη εμπειρία και σίγουρα ένα μάθημα ζωής. Γενικότερα σαν κατηχητικό, τώρα κρατήσαμε μια άλλη στάση απέναντι σε πολλά πράγματα, μαθαίνοντας πράγματα από αυτή. Thank you.
πρώτα μας κάνει να νιώθουμε αγαλίαση. Φροντίστε να τη διατηρήσετε. Να είστε καλά οι γονείς και να συνεχίσετε αυτό, γιατί έτσι θα μείνετε, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, άνθρωποι. Αυτούς ψάχνουμε. Μ' αρέσει το καθηγητικό, γιατί μας έβαλε πολλά πραγματάκια και πολλές ιστορίες. Ναι, Κατερίνα. Είναι Νάσπα, στο καθηγητικό, έχω κάνει πολλές απουσίες. Με λένε Αγγελική. Πάω τρίτη δημοτικού. Το καθηγητικό με βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί, όχι μόνο βελτιώνομαι στη ζωή μου, αλλά είμαστε σαν μια οικογένεια εδώ πέρα. Κάνουμε χειροτεχνίες, παίζουμε και μαθαίνουμε διάφορα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θα έρχομαι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Μου αρέσει που κάνουμε σκηνικά σκέτς, που κάνουμε τραγούδια, που μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Να πω και δύο προσευχές που λέω. Τη μία είναι το πατέρι μου, γνωστή. Και το άλλο είναι η κυρία Ιησού Χριστέ Λαϊσόμου. Το μάθαμε στο καθηγητικό. Με λένε Μαρία. Πάω έκτη τάξη. Πηγαίνω στο καθηγητικό 6 χρόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ πέρα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή του Χριστού. Τον Αγίο γενικά. Γεια σας, με λένε Πέτρο. Πάω τετάρτη δημοτικού. Έρχομαι εδώ στο καθηγητικό περίπου 6 χρόνια. Έχω πάω βιλαντινή μουσική. Ρόδον το αμάρατον χαίρε η μόνη βλαστήσασα. Το μήλον το εύωσμο χαίρε η τέξασα. Με λένε Σταύρο Νόνη, έρχομαι στο καθηγητικό από την τρίτη δημοτικού. Πάω πρώτη γυμνασίου. Μου αρέσει η μπάλα. Μου αρέσει πολύ το καθηγητικό γιατί κάνουμε διάφορα σκέτς, μαθαίνουμε για τον Θεό και παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Είμαι ο Αγιός Κασκούτας. Μου αρέσει το καθηγητικό. Παίζουμε πολλά παιχνίδια.
Και θα έχουμε μέχρι να τελειώσει σχολείο. Να προσφέρει τη βοήθειά του σε αυτήν που ουσιαστικά είναι ειδωλολάτρησα, από το να το προσφέρει στο λαό του, που γι' αυτό ουσιαστικά κατέβηκε στη γη. Αντίο πείσμονα. Αντίο Γαλήνη. Γαλήνη, πού μένεις? Στην Ασίπολη, έλα να με βρεις. Στην Ασίπολη. Όπου και να πας, με όποιον και αν βρεθείς, μέσα σου θα λες, πρώτα εγώ, πρώτα εγώ. Το κατάλαβες? Μάλιστα, μεγαλειοτάτη. Και τώρα μπορείς να πηγαίνεις, γιατί με διέκοψες την πιο κρίσιμη στιγμή του αυτοθαυμασμού μου. Πρέπει να βάζεις πρώτα το εσύ, το καλό του άλλου. Να ξέρεις ότι ο συνάνθρωπός σου είναι σαν εσένα και καλύτερος. Πάνω απ' όλα βάζω το καλό του πλησίον μου και πάντα έχω καλό λογισμό. Έτσι μικραίνει το εγώ μου και μπαίνω στην Ασίπολη. Κράτα με καλά τα πείρωση. Εσύ να με οδηγείς, μόνος μου δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Πάμε λοιπόν. Να, αυτή είναι η Ασίπολη. Πώς σου φαίνεται? Είναι πανέμορφα. Αυτό εκεί είναι το σπίτι της Γαλήνης. Τρέξε να την βρεις. Γαλήνη, Γαλήνη! Πείσμονα, καλέ μου φίλε, σε περίμενα. Ναι, νίκησα! Νίκησα τη Γαλήνη! Βγήκα πρώτος! Γαλήνη, άνοιξε τα μάτια σου να δεις το φίλο σου τον εγωίσταρο που ήθελε πρωτιές και νίκες. Έκανα. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, μόνο να μην πεθάνει η Γαλήνη, σε παρακαλώ, και θα διορθωθώ. Σε παρακαλώ, μόνο εσύ μπορείς να τη σώσεις. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εντάξει, πείσμονα, συμβαίνουν αυτά. Έλα, την πάμε στο σπίτι. Πρόκειται για αστείο, μα βλέπω πως είναι αλήθεια. Άσε τα παραπανήσια λόγια, καπετάνια. Φάνηκε κι ένας καβαλάρας να κάνει προς τα εδώ. Μας έκανε κομμάτι άσπρο πανί. Τι να κάνουμε, να το βαρέσουμε? Κάποιο μαντάτο θα φέρνει, αφήστε το να περάσει. Είναι Φράγκος από ό,τι φαίνεται. Η στολή του έχει σιρίτια. Αξιωματικός θα είναι. Ποτέ δεν κάνανε πίσω. Κάλιο νεκρή παρά σκλαβωμένη. Πολύ καλά. Να γίνει μάχη. Χαίρομαι που γνώρισα ένα τόσο γενναίο άντρα. Μη σταματούν καθόλου. Εφόδος! Γενική έφοδος. Ποιος είναι αυτός ο παπαφλέσσας που μας πάλε μοναχός του ως το τέλος? Και μάλιστα με μισό χατζάρι.
Σηκώστε τον μωρέ και έστειτε τον όρθιο εκεί, στο δέντρο. Τα παντικάρια θα καμώνουν ορθά και όχι στο χώμα. Ήσου γενναιός άντρας, παπά. Και στο κορμί και στην ψυχή. Θυσιάστηκες για αυτά που πίστευες. Σε σέβομαι και σε θαυμάζω. Δυστυχώς, η μοίρα το έφερνε να είμαστε αντίπαλοι. Όμως, σαν στρατιώτης, σου δείχνω το σεβασμό μου με αυτό το φιλί. Από τον πύργο Κορινθίας. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό που είμαστε σχεδόν 20 χρονών και ερχόμαστε εδώ. Κάποιοι κοροϊδεύουν σίγουρα, κάποιοι αναρωτιούνται, αλλά όλο αυτό είναι ένα μάθημα ζωής, το οποίο, μέσα από το οποίο φτιάχνουμε κυρίως την πνευματική μας ζωή, αλλά και το πώς θα φερθούμε στους έξω ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας, και γενικά πώς θα είναι η υπόλοιπη ζωή μας με την καθοδήγηση βέβαια του Χριστού. Μέσα από τις εκκλησιαστικές μας συνάξεις παίρνουμε διάφορες εμπειρίες, μαθαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία μας βοηθάνε στην έξω ζωή. Είμαστε φοιτήτριες, μην σας φαίνεται παράξενο ότι ερχόμαστε στην εκκλησία. Μέσα από τις εκκλησιαστικές μας συνάξεις προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας. Όχι, δεν μ' αρέσει. Να το βελτιώσουμε. Ζωή, για να είναι καλή, δεν χρειάζεται μόνο σωματική υγεία, αλλά και ψυχική.